Για πάμε στην Ουάσιγκτον τώρα και το Μιχάλη Ιγνατίου, μήπως και διαφωτιστούμε και ως προς αυτό. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Μπλίνκεν, η 11η στη σειρά τους τελευταίους μήνες στο Ισραήλ. Μιχάλη, τι ξέρουμε τελικά, τι πέτυχε ο κύριος Μπλίνκεν? Ναι, εσύ, καλησπέρα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι αναχώρησε με περιπετειώδη τρόπο από το Ισραήλ με προορισμό τη Σαουδική Αραβία. Ήδη συναντήθηκε με τον ομολογό του. Θα πάει στο Κατάρ και στο Λονδίνο. Δεν προβλέπεται επιστροφή στο Ισραήλ, εκτός αν προκύψει κινητικότητα για το θέμα των ομήρων και της καταβάφησης του πυρός. Να διευκρινίσουμε ότι η αποστολή του αφορούσε αυτή τη νέα πρόταση για εγκεχηρία 12 ημερών με την ταυτόχρονη απελευθέρωση ομάδας ομήρων, όχι για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν και στο πλαίσιο των συναντήσεων μίλησε για το Ιράν και για τον Λίβανο, με τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας τον Γκάλαντ. Σε σχέση με τα αντίπεινα στο Ιράν, είχαμε κάποια πρόοδο? Χθες λέγαμε ότι τα έχουν βρει. Ναι. Λοιπόν, αναφορικά, η επίθεση πλέον χαρακτηρίζεται αναμενόμενη, η επίθεση στο Ιράν. Ναι. Αυτοί συμφώνησαν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί όποτε κρίνει η Ισραηλινή ηγεσία. Αυτό υπόθηκε στον Αμερικανό Υπουργό. Αλλά στην Ουάσιγκτον ακόμα εκφράζουν φόβους ότι το Ισραήλ μπορεί να μην τηρήσει τα συμφωνηθέντα, να χτυπήσει και στόχους που δεν έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των παράπλευρων απολειών, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό δεν βγάζει και πολύ καλό κλίμα που μας λες. Δηλαδή, ναι, συμφωνήσαμε, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτά που συμφωνήσαμε θα τα τηρήσει ο Νετανιάχου. Λοιπόν, όχι, δεν βγάζει. Η συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ήταν δύσκολη, επίκως το λέμε, καθώς ο κύριος Μπλίνκεν τον κατηγόρησε για το σχέδιο εκαθάρισης στη Βόρεια Γάζα, όπως τα λέω, τα υπόθηκαν ασία, το οποίο, όπως φέρεται να του είπε, ήδη υλοποιείται. Σχέδιο εκαθάρισης. Τον κάλεσε να σταματήσει να οδηγεί τους Παλαιστίνιους με απειλές και με άλλους τρόπους, όπως η πείνα για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Από την ενημέρωση καταλαβαίνουμε ότι ο Νετανιάχου δεν δεσμεύτηκε να σταματήσει την απαράδεκτη αυτή πρακτική. Δημόσια και πριν αναχωρήσει για το Ριάτ, ο κύριος Μπλίνκεν ζήτησε από το Εβραϊκό κράτος να αδράξει την ευκαιρία της εξόντωσης του αρχηγού της Χαμάς και να προχωρήσει σε μια γενναία, του είπε, διευθέτηση του πολέμου με την οργάνωση. Και όπως του είπε, δύο πράγματα έχουν απομείνει να γίνουν: να επιστρέψουν οι όμοιροι στα σπίτια τους και να τερματιστεί ο πόλεμος με μια συμφωνία για το τι θα ακολουθήσει. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Αυτά.